Προφανώς αυτό το τοπίο της διάλυσης και της κατάρρευσης της δημόσιας περίθαλψης, το κομμάτι της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και του ΕΚΑΒ είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο στόλος είναι απαρχαιωμένος των ασθενοφόρων. Είναι σε μία διαδικασία εδώ και 7 χρόνια ένας διαγωνισμός για 186 ασθενοφόρα, για 190 περίπου ασθενοφόρα, ο οποίος μέσα από μια διαδικασία συνεχών ενστάσεων των εταιριών οι οποίες είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό έχει μπλοκαριστεί. Η κυβέρνηση προσπάθησε και προσπαθεί να τον ξεμπλοκάρει. Το μισό κομμάτι από αυτά έχει δρομολογηθεί, δηλαδή έχουν κατακυρωθεί τα 90 από αυτά τα ασθενοφόρα και πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει μια ανανέωση του στόλου κατανεμημένη στις διάφορες περιφέρειες. Προσπαθούμε να βρούμε λύση και για τα υπόλοιπα. Δεν είναι απλό το θέμα, παρεμβαίνει και η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το τοπίο και θέλουμε ό,τι κάνουμε να είναι διαφανές και να μην δώσουμε λαβή σε κανένα για να μας κατηγορήσει ότι πάμε να εξυπηρετήσουμε επιμέρους εταιρικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία, νομίζω ότι είναι 4 με 5 χρόνια, σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για 200 θέσεις διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων. Μετά από πολλές και μεγάλες προσπάθειες, και αυτό είναι στο τέλος του, το ΑΣΕΠ έχει βγάλει τους προσωρινούς πίνακες και η διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι μέσα στον Ιούνιο αυτοί θα τοποθετηθούν. Η προσπάθεια που θα γίνει είναι ένα μέρος από αυτό το ανθρώπινο δυναμικό να καλύψει τις επίγουσες ανάγκες της νησιωτικής περιοχής, της νησιωτικής χώρας, εν ώψη της τουριστικής περίοδου, που είναι πολύ αυξημένες. Από αυτές τις θέσεις, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, είναι 4 θέσεις πληρωμάτων για τον τομέα της ΣΑΜΟΥ και 2 για την Ικαρία. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια σημαντική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό αυτών των τομέων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από πέρυσι, μετά το τραγικό περιστατικό, υπήρξε μια ενίσχυση του τομέα του ΕΚΑΒ στη ΣΑΜΟ. Η πληροφορία και η εικόνα που έχω από το ΕΚΑΒ είναι ότι σήμερα είναι σε καθημερινή βάρδια 2 ασθενοφόρα με ενίσχυση, τουλάχιστον αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχω και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ σήμερα το πρωί στην τελική μου, ας πούμε, συνεννόηση, με ενίσχυση που έχει γίνει και με μετακινήσεις που έχουν γίνει από άλλες περιοχές, από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Είναι σε καθημερινή λοιπόν βάρδια 2 ασθενοφόρα και στην Ικαρία καλύπτεται με δεύτερο ασθενοφόρο ένα μέρος του μήνα, ο μισός μήνας περίπου. Με την ενίσχυση που θα υπάρξει πιστεύουν ότι θα μπορούν να καλυφθούν επίσης με 2 ασθενοφόρα. Το ένα θα είναι στο κέντρο υγείας Εύδυλου και το άλλο στο νοσοκομείο για να καλύψουν και τις ανάγκες της Ικαρίας. Επίσης για τη θερινή περίοδο υπάρχει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλες περιοχές, το κάνει κάθε χρόνο το καλοκαίρι το ΕΚΑΒ αυτό, για να πάνε να καλύψουν εκ περιτροπής για ένα μήνα, για 2 μήνες την τουριστική σεζόν, και νομίζω ότι ήδη έχει τοποθετηθεί ένας και στα μέσα Ιουνίου θα πάνε άλλοι 2 στη ΣΑΜΟ. Άρα υπάρχει μια μέρημνα κάλυψης αυτών των επιγουσών αναγκών. Και ούτως ή άλλως, στα πλαίσια της κατανομής θέσεων μόνιμου προσωπικού που θα αφορά όλη τη χώρα, αυτό το σχέδιο των 4.000 περίπου θέσεων που έχουμε εξαγγείλει, θα υπάρχει ειδική μέρημνα και για το ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να υπάρξει σταδιακά μια κάλυψη και με μόνιμο προσωπικό και να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα. Ο στόλος είναι γερασμένος, υπάρχουν πρόβλημα ακόμα και στα ανταλλακτικά. Και δυστυχώς σε ορισμένες περιοχές υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είπατε με την τροφοδοσία, με καύσιμα. Νομίζω ότι κάνουν μια προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες, εγκρίθηκε μια επιπλέον επιχορήγηση 1 εκατομμύριο ευρώ για το ΕΚΑΒ, για τις λειτουργίες του ανάγκες. Προσπαθούμε με αυτές τις παρεμβάσεις να αμβλύνουμε όσο είναι δυνατόν αυτή την άσχημη καθημερινή λειτουργία αυτής της πολύ κρίσιμης υπηρεσίας.